Φίλες και φίλοι, ώρα είναι 11 και 17, ακούτε ράδιο έναντι. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο και καλημερίζουμε εδώ στο στούντιο του ράδιο έναντι την κυρία Ανατολή Κωνσταντινίδου, υποψήφια βουλευτή της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας μέρα, κυρία Κωνσταντινίδου. Καλημέρα σε εσάς. Να πούμε καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλή εβδομάδα. Όλα μαζί, βεβαίως. Και για τη Νέα Δημοκρατία να έχει ένα καλό αυτοδύναμο μήνα. Σε όλες τις φίλες και στους φίλους ακροατές σας να έχουν μια πολύ καλή εβδομάδα. Ωραία. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία το να έχει καλή εβδομάδα, γιατί 6 μέρες έχουν μείνει για τις εκλογές, τίποτα σχεδόν, και να έχει λοιπόν ο τόπος σε μια αλλαγή που όλοι λένε ότι θα έρθει, αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει να έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θα μπορεί να κυβερνήσει ξανά όπως το 12 μαζί με κάποια άλλα κόμματα? Αυτή η εβδομάδα είναι μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας, διότι θα αξιολογηθούν, αν θέλετε, κατά κάποιον τρόπο, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ό,τι έχουν υποσχεθεί το προηγούμενο διάστημα, αλλά και η κυβέρνηση όσον αφορά το έργο της. Αυτό το οποίο εγώ εισπράττω αυτή την περίοδο της προεκλογικής προετοιμασίας που έχουμε, αν θέλετε, τουλάχιστον στη Β' περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και για αυτή μπορώ να μιλήσω, είναι ότι ο κόσμος έχει μία ανάγκη ανανέωση, μία ανάγκη αλλαγής, και αν θέλετε και κάποιες φορές έχει ανάγκη και μίας τιμωρητικής ψήφου όσον αφορά τα πεπραγμένα της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Τώρα, βέβαια δεν είναι σωστό να ψηφίζει με βάση ποιον θέλει να τιμωρήσει ή να βγάλει το άχτη του. Αυτό έτσι. Τώρα θέλω να παρακαλώ. Επανέλθω. Σε αυτό το μάλλον να γίνω πιο σαφής όσον αφορά τη τιμωρητική. Αντιλαμβάνεστε ότι και το 2015 οι Έλληνες ψηφοφόροι, οι Έλληνες πολίτες ψήφισαν με συνέστημα, είχαν θυμό. Οπότε αυτό χαρακτηρίζει, αν θέλετε, και τη φύση μας και την ιδιοσυγκρασία μας. Ότι όχι ότι πρέπει να είναι το βασικό μας κριτήριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα από τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει ο Έλληνας. Παρ' όλα αυτά, όμως, βλέποντας και ένα κοστολογημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, βλέποντας ότι είναι, αν θέλετε, έχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα γίνουμε αργά και σταθερά βήματα, και έχοντας αυτόν τον αέρα νίκης, πάντα, ακόμα και οι αναποφάσεις αυτών των τελευταίων ημερών, έχουν την τάση να πηγαίνουν με αυτόν ο οποίος είναι πρώτος. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς διεκδικούμε με όλα αυτά τα θετικά που έχουμε όσον αφορά το πρόγραμμά μας, αν θέλετε, ότι δεν υποσχόμαστε περισσότερα από αυτά μπορούμε να υπολοποιήσουμε. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η επόμενη αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά... Όπως αναφέρατε, ότι δεν λέμε όχι σε συμπράξεις της συγκυβέρνησης, όπως είχαν γίνει την προηγούμενη φορά, αλλά είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, σε σοβαρά θέματα, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η υγεία, όπως είναι τα εθνικά θέματα. Και νομίζω ότι αυτή την πολιτική θα έπρεπε να εφαρμόζουν όλα τα προηγούμενα χρόνια και όλα τα προηγούμενες κυβερνήσεις, διότι θα έπρεπε να υπήρχε μια κοινή πολιτική, τόσο σε θέματα παιδείας που είναι πολύ βασικό, σε θέματα εθνικά και σε πολλά άλλα θέματα. Σίγουρα, εμείς θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι, επιθυμούμε, θέλουμε ο κόσμος να πάει στην κάλπη στις 7 Ιουλίου και να επιλέξει Νέα Δημοκρατία, διότι αντιλαμβάνεστε από τα πράγματα ότι θα οδηγηθεί η χώρα σε μία κατάσταση μη σταθερή και αναγκαστικά θα πάμε σε εκλογές το 15 Αύγουστο. Και δεν είναι αυτό τώρα, θα σας προλάβω και στο επόμενό σας ερώτημα, αν είναι εκβιαστικό. Δεν είναι εκβιαστικό, είναι η απλή διαδικασία που ακολουθεί. Αν ο κόσμος αποφασίζει ότι θέλει να δει κυβέρνηση συνεργασίας, το να πάτε πάλι σε εκλογές, είναι ότι δεν σεβόμαστε ίσως την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού. Μην ξεχνάτε όμως ότι και τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις συνεργασίας ή συγκυβερνήσεις δεν έφεραν και τα καλύτερα επιθυμητά αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμοι για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε άμεσα αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Κατανοητό. Τώρα θα ήθελα λίγο να πάμε σε κάποια άλλα θέματα. Να πούμε ότι εσείς έχετε μια μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γνωρίζετε από διοίκηση. Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν αντιδήμαρχος στο Πηλέας Χορτιάτης στον Δήμο με τον κύριο Καϊτεζίδη. Όλη αυτή η εμπειρία που έχετε σας βοηθάει ή είναι κάτι εντελώς διαφορετικό τώρα που είστε πολιτευτής, υποψήφια, να το πω καλύτερα, στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης? Είναι κάτι εντελώς το διαφορετικό οι εκλογές, οι αυτοδιοικητικές με τις εθνικές, ο τρόπος με τον οποίο κάνετε τον προεκλογικό σας αγώνα? Και να πούμε ότι βέβαια έχουμε μια πολύ σύντομη προεκλογική περίοδο μετά τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές.
Το 2010 μου δόθηκε η δυνατότητα και με τίμησαν, αν θέλετε, οι συμπολίτες μου στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Σε μία πρώτη φορά έτσι εκλογική αναμέτρηση δική μου, με έναν διαφορετικό νόμο τον Καλλικράτη, όπου η νεότερη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, και από τότε πανεκλέγομαι και μέχρι πρότινος το Μάιο του 2019 οι συμπολίτες μου με ξανατίμησαν και με επέλεξαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Διετέλεσα, όπως είπατε, και αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας σε ένα νευραλγικό πόστο και ασχολήθηκα με τρεις διαφορετικούς τομείς οι οποίοι αφορούν την κοινωνία. Δηλαδή, έχεις άμεση επαφή με τους συμπολίτες του και είναι ένα πολύ δημιουργικό κομμάτι. Όσον αφορά τώρα αυτό που με ρωτάτε για το εύρος, από την όλη αυτή τη διαδρομή, αυτό που έχω εισπράξει είναι το ίδιο πράγμα σε μικρότερη, αν θέλετε, σε μεγαλύτερη κλίμακα. Δηλαδή, η διοίκηση που ασκείς στο Δήμο σου, σου δίνει τη δυνατότητα, την εμπειρία, την τριβή, αν θέλετε, ώστε να μπορέσει να το διευρύνεις σε ολόκληρη την περιφέρεια. Αν είσαι ένας επιτυχημένος δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος, είσαι δίπλα στους συμπολίτες, σου νοιάζεσαι για τα προβλήματά τους, έχεις αγάπη και κατανόηση προς αυτούς και τις υπηρετείς, διότι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι είμαστε υπηρέτες. Πρέπει λοιπόν όλοι οι εκλεγμένοι στους Δήμους να το αντιληφθούν, ότι μας επιλέγει ο κόσμος για να τους υπηρετούμε. Αν θέλετε λοιπόν σε αυτό το σημείο μπορώ να πω ότι θέτω τον εαυτό μου προς την υπηρέτηση των πολιτών της Β' Θεσσαλονίκης, γιατί γι' αυτό εκλεγόμαστε και επιλεγόμαστε, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και αν θέλετε το όραμα που έχουμε, αλλά και κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών. Τώρα, όσον αφορά αν είναι το ίδιο ή όχι σε επίπεδο, αν θέλετε, κομματικό, θα σας πω ότι ευτυχώς για μένα θεωρώ ότι είναι καθαρά επιλογή προσώπων. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση με επιλέγουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και στις εκλογές τις εθνικές, επειδή τυχάνει να ήμουν υποψήφια και το 2015, με επέλεξαν άνθρωποι που δεν ανήκουν στον ίδιο χώρο, αλλά τους εκφράζει η Ανατολή Κωνσταντινίδου σαν άνθρωπο, σαν προσωπικότητα και αν θέλετε και σαν το έργο που έχει διατελέσει όλο αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχει πετύχει κάποιος άνθρωπος και βέβαια είναι η προσωπική σας επιτυχία. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε και, να το πω, κοινωνική δράση με το Λύσε τη Σιωπή, όπου μιλάτε για τις γυναίκες σε κάθε επίπεδο βεβαίως. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, το γεγονός ότι έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό, είστε εκπαιδευτικός, είστε εργαζόμενοι, δηλαδή δεν είναι ένας κομίτης, είστε μέσα από την κοινωνία, μιλάτε με τους ανθρώπους, εργάζεστε στην κοινωνία, ζείτε τα προβλήματα όλα της καθημερινότητας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω και λόγω της δράσης σας του Λύσε τη Σιωπή, έχετε ένα πλούσιο βιογραφικό. Δεν είναι ίσως άδικο να κάποιος να λέει ότι σας έχουν επιλέξει να είστε υποψήφια μόνο και μόνο για την ποσόστοση και όχι για το πλούσιο βιογραφικό σας? Αυτό για να το πει κάποιος και αν θέλετε να το περάσει και στην κοινωνία, πρέπει και εσύ ο ίδιος σου να το αποδεχτείς. Εγώ ποτέ δεν έχω αποδεχτεί ότι συμμετέχω σε ένα ψηφοδέλτιο όπως καλή ώρα της Νέας Δημοκρατίας μόνο και μόνο για την πεσόστοση. Εμένα η συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας είναι για να είμαι σε εκλόγιμη θέση, είναι για να μπορέσω να είμαι η φωνή όλων αυτών των ανθρώπων που με έχουν επιλέξει πρώτον στο Δήμο μου και μετέπειτα ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι με στήριξαν και το 2015 στις εθνικές εκλογές. Και όπως αναφέρεται, είμαι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος, αυτόφωτος, χωρίς πολιτικές πατερίτσες, χωρίς πολιτικά τζάκια και είμαι ιδιαίτερα περηφανή γι' αυτό. Και γι' αυτό λέω πάντα στους συμπολίτες μου, τόσο στο Δήμο μου, όσο και στην Β' Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ότι είμαι ένας από εσάς. Είμαι μία από εσάς. Δώστε λοιπόν τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο που είναι μέσα από την κοινωνία, που είναι ζωντανό κύτταρο αυτής της κοινωνίας, να μπορέσει να σας εκφράσει, να είναι η φωνή σας στο ελληνικό κοινοβούλιο. Το βιογραφικό δεν κάνει να μιλάω εγώ αν είναι πλούσιο ή αν είναι το είπα εγώ. Ιδιαίτερο. Αυτό με τιμά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι μια μαχήτρια γυναίκα, οπότε διεκδικώ τη μία από τους τρεις σταυρούς, όχι μόνο ως γυναικεία υποψηφιότητα, όχι ως μόνο ποσόστοση, αλλά το διεκδικώ γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι μπορώ να εκπροσωπήσω όλους αυτούς που με έχουν εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Όσον αφορά τη δράση, ξεκίνησε το 2015 η δράση Λύσε τη Σιωπή για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη διότι είναι θελοντική, τη στηρίζουν γυναίκες δημοσιογράφοι, συνάδελφοί σας από τον νομό Θεσσαλονίκης, τη στηρίζουν άνθρωποι που ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους, πολιτικούς, επιστημονικούς, διαφορετικών ηλικιών.
Έχουμε κάνει πολλές ενημερωτικές δράσεις σε όλο τον νομό. Έχουμε επισκεφθεί αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κεντρικούς ομιλητές όπως τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη, την κυρία Φωτεινή Ρομπατζή, τον κύριο Γιωργαντά και πολλούς άλλους αξιόλογους ομιλητές. Θέλω να σας πω ότι είναι μια προσπάθεια που την πιστεύω πάρα πολύ. Και βλέπω ότι μέσα από όλο αυτό έχουμε βοηθήσει και πάρα πολλές γυναίκες. Ναι, υπάρχει αποτέλεσμα λοιπόν. Υπάρχει, ναι, και βρίσκουν και ένα στήριγμα, αν θέλετε, έναν άνθρωπο, ώστε να τις πούμε ότι εν δυνάμει, αν μου επιτραπεί ο όρος, όλες μπορεί να είμαστε κακοποιημένες ή να κακοποιηθούμε. Οπότε να ξέρουν ότι δεν χρειάζεται να ντρέπονται, δεν χρειάζεται να φοβούνται. Έχουμε δημιουργήσει και μια γραμμή επικοινωνίας στο Δήμο Πηλίας Χορτιάτη που μπορούν να τηλεφωνήσουν με απόλυτη χεμήθεια και να τις βοηθήσουμε μέσα της νομικής οδού που έχουμε δύο δικηγόρους που τις στηρίζουν. Θέλω να πω ότι μέσω όλης αυτής της δράσης δείχνουμε ότι είμαστε άνθρωποι μέσα στην κοινωνία, ενεργοί και δίπλα σε οποιοδήποτε χρειάζεται τη βοήθειά μας και τη στήριξή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή όπως είπαμε είστε και εσείς μέσα στην κοινωνία, δεν τα βλέπετε από κάποιο άλλο, από κάποια άλλη οπτική τα πράγματα, αλλά τα ζείτε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν τώρα στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπου λέμε, όχι υποτιμητικά, ότι είναι τα χωριά, ας πούμε, του νομού Θεσσαλονίκης, από τη Σύνδο και το Πανόραμα μέχρι τα Κουφάλια, τη Γέφυρα και το Λαγκαδά. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εκεί που φαντάζομαι μιλάτε με τους κατοίκους, τι σας λένε, μετά τις εκλογές Ανατολή, αυτό το θέμα πρέπει να το προσέξετε, σε αυτό το θέμα πρέπει να δώσετε προτεραιότητα. Τι είναι αυτό λοιπόν που σας ζητούν οι κάτοικοι της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας? Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εκλογική περιφέρεια με διαφορετική ανθρωπογεωγραφία. Υπάρχουν οι περιοχές οι αγροτικές, οι κτηνοτροφικές, οι περιοχές που ασχολούνται με την μηδιοκαλλιέργεια και υπάρχει και το αστικό κομμάτι, αν θέλετε, που είναι ο δικός μας ο Δήμος. Κάθε περιοχή έχει τα διαφορετικά της προβλήματα. Εμένα η ενασχόλησή μου όλο αυτό το διάστημα μου έδειξε ότι οι άνθρωποι αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά τους, να μπορέσουν να αναλύσουν απλά θέματα καθημερινά. Πολύ βασικό είναι το θέμα ασφάλειας των πολιτών. Έχουν αποστεχλεχωθεί όλα τα τμήματα της αστυνομίας και της ασφάλειας σε όλες τις περιοχές, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται πολλές παραβατικές συμπεριφορές σε διαφορετικές γειτονιές όλων αυτών των περιοχών. Όταν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται ασφαλής στην ίδια του την περιοχή μέσα στο ίδιο του σπίτι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ άσχημο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θέλουν με κάποιο τρόπο να προστατεύσουν και τη ζωή τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Οπότε πρέπει με κάποιο τρόπο να λύσουμε το συγκεκριμένο θέμα της ασφάλειας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα της υγείας. Τα κέντρα υγείας που υπάρχουν στις περιοχές, στις κάποιες τέλος πάντων περιοχές, είναι πάλι υποστελεχωμένα. Χρειάζεται και ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επίσης τα ασθενοφόρα είναι ελάχιστα στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να αναγκάζονται να έρχονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πολλές φορές να μην έχουν και την αντίστοιχη περίθαλψη, με αποτέλεσμα να καταλήγουν όπως καταλήγουν, δηλαδή να έχουμε ακόμα και περιπτώσεις θανατηφόρες. Όταν δεν μπορούμε να σώσουμε τη ζωή συγκεκριμένων ανθρώπων σε έκτακτα περιστατικά, όπως είναι κάποιες περιπτώσεις καρδιακών προσβολών και άλλα. Αυτό το οποίο επίσης βλέπω σε όλες τις περιοχές είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων ανθρώπων. Μάλιστα. Κύριο μέλημά μου, αν θέλετε, επειδή είμαι και νέος άνθρωπος, και εγώ αυτή τη γενιά εκπροσωπώ τους νέους ανθρώπους, και επειδή προέρχομαι, είμαι ένας από αυτούς, όπως σας είπα, θέλω να μπορέσω να δημιουργήσω, αν θέλετε, συνεργασίες με επιχειρηματίες, με ελεύθερους επαγγελματίες, να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα νέα παιδιά, που είναι πολύ προσοντούχα. Η νέα γενιά έχει πάρα πολύ καλά βιογραφικά, τα οποία όμως δεν μπορούν τα παιδιά να αποκατασταθούν στη χώρα τους και με αποτέλεσμα να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν όλα τα παιδιά θέλω να αγωνιστώ mm-hmm. της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Βέβαια, αυτά που μας λέτε είναι προβλήματα όλης Ελλάδος, και η ανεργία και όλα τα προβλήματα που μας περιγράψατε, τα οποία βεβαίως ό,τι κάνετε γι' αυτό σημαίνει ότι είναι και για όλη τη χώρα και είναι πολύ θετικό. Θα ήθελα όμως να μου πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο. Τι εννοώ, ότι στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια, αλλά και στην πρώτη και σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι με τους οποίους μιλάμε μας λένε συνεχώς, παιδιά, αυτό που δεν πάει άλλο είναι το πρόβλημα με τον ΟΑΣΘ, ότι δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Τώρα ήταν αυτό που ήθελα να πω, με προλάβατε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλο το νομό εξυπηρετεί ο ΟΑΣΘ. Λοιπόν, με το που εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, τι χρονικό ορίζοντας, αν μπορούμε να βάλουμε, γιατί μπορεί και να μην μπορούμε να βάλουμε, θα υπάρξει ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα και επιτέλους να έχουμε λεωφορείο όπως παλιά, ανά 10 λεπτά.
Πολύ εύστοχα το θέσατε. Το επόμενο που θα σας έλεγα είναι η αστική συγκοινωνία ή αν θέλετε η συγκοινωνία μέσω των ΚΤΕΛ. Αυτές οι περιπτώσεις. Γιατί, για να το ολοκληρώσω το ερώτημα, ο κύριος Τσίπρας πέρσι στην έκθεση είχε πει το πρόβλημα με τον ΟΑΘ θα λυθεί όταν λειτουργήσει το μετρό. Νομίζω δεν μας παίρνει να περιμένουμε μέχρι τότε. Όχι. Καλά, ο κύριος Τσίπρας ήταν αναφέρονται σε πάρα πολλά τα οποία υποσχέθηκε, αλλά εγώ να σας πω δεν θέλω να σταθώ στο τι κάνανε και τι δεν κάνανε οι άλλοι. Ωραία, αυτό είναι προς τιμή σας. Είμαι θετική και θέλω να κοιτάω τι θα κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι με βεβαιότητα είναι ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε, αν όχι άμεσα, το άμεσα δηλαδή είναι ο καθένας πώς το βλέπει, θα υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα τρίμηνο-εξάμηνο, όπως όλα αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, προς το συμφέρον τόσο των πολιτών, δηλαδή να μπορέσουν οι άνθρωποι ήδη να μετακινούνται καλύτερα, αλλά και όλων αυτών των μετέχων, των εργαζομένων που υπάρχει στον ΟΑΣ. Διότι δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πρέπει να διευκολυνθούν στη μετακίνησή τους, και αυτό πρέπει να είναι ο γνώμονας με τον οποίο πρέπει να κινηθούμε, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι μέτοχοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι και πρέπει να κινηθούμε και προς το δικό τους το συμφέρον. Εγώ νομίζω ότι η χρυσή τομή θα βρεθεί άμεσα. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει ορίσει αναπληρωτή το μεάρχη, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα κάνει πάρα πολλές επαφές και συζητήσεις. Του Αχιλλέα, μην μπερδευτούμε. Ναι, κάνει πολλές συζητήσεις και επαφές με όλα τα συνδικάτα που εμπλέκονται όσον αφορά τον ΟΑΣΤ και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι άμεσο και προς το συμφέρον όλων των πολιτών. Μάλιστα. Να το δούμε, γιατί πραγματικά θα κριθεί και εκεί η Νέα Δημοκρατία αν θα μπορέσει να επιλύσει αυτό το μείζον πρόβλημα. Είναι ένα στοίχημα, πιστεύω, είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την πόλη μας, διότι η πόλη μας είναι πολύ όμορφη, αλλά δυστυχώς δεν έχει τα απαραίτητα μέσα συγκοινωνίας ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να κινηθούν με ευκολία. Όπως συμβαίνει στην Αθήνα, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν θέλουμε λοιπόν να λέμε ότι ανήκουμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει και να το δείχνουμε και με έργα, όχι μόνο με λόγια. Θα ήθελα λίγο έτσι να πάμε σε ένα, κλείνοντας σιγά σιγά τη συζήτηση μας, ένα λίγο πιο προσωπικό ερώτημα. Θα ήθελα να μου πείτε. Είχατε μια επιτυχημένη, όπως είπαμε, πορεία στην αυτοδιοίκηση. Όταν είπατε ότι θα είστε υποψήφια σε αυτές τις εκλογές και ότι θα κατεβείτε, θα κάνετε την προεκλογική σας προσπάθεια, τι σας είπανε οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συγγενείς, ότι να το κάνεις, μπράβο, καλά κάνεις, ή πού πας να μπλέξεις τώρα, κάτσε καλά, είσαι στο Δήμο. Οι απόψεις δίστανται. Υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι, αν θέλετε, ήταν πολύ ενθαρρυντικοί και μάλιστα. Το λέω επειδή έχει απαξιωθεί ο χώρος της πολιτικής από το 10 και μετά λόγω των μνημονίων και της χρεοκοπίας και πολλές φορές λέμε άσχημα λόγια για τους πολιτικούς, όλοι οι ίδιοι είναι, δεν αξίζει να ασχολείσαι με αυτό το χώρο, γι' αυτό σας το ρωτάω. Θα σας πω, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν ενθαρρυντικοί και μάλιστα και πολύ υποστηρικτικοί, γιατί με ξέρουν χρόνια, ξέρουμε ένας άνθρωπος πολύ δίπλα τους που τους βοηθάω και τους υποστηρίζω σε οτιδήποτε με χρειαστούν. Εγώ δεν έχω χάσει την επαφή μου με τον κόσμο και μάλιστα είμαι από αυτούς που είμαι σε όλες τις εκδηλώσεις παρούσα, γιατί θεωρώ ότι όταν ο κόσμος σε τιμάει με την ψήφο του, πρέπει και εσύ να το αποδεικνύεις εμπράκτος. Και πώς μπορείς να το αποδείξεις? Με το να είσαι σε μια εκδήλωσή του, να δηλώνεις εκεί την παρουσία σου, μετά να μπορέσεις να τον βοηθήσεις σε ένα θέμα το οποίο έχει είτε οικογενειακό του, είτε προσωπικό του, είτε επαγγελματικό του. Οι περισσότεροι χαροποιήθηκαν, με ανθάριναν, είναι δίπλα μου πάρα πολύ υποστηρικτικοί και μάλιστα προσπαθούν διαρκώς να μου βρίσκουν ανθρώπους, φίλους, γνωστούς, συγγενείς από όλη την Β' περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά σίγουρα υπήρχε και ένα μικρό ποσοστό που όχι ότι δεν εμπιστεύονται το δικό μου το πρόσωπο, προς το δικό μου το πρόσωπο είναι ξεκάθαροι, αλλά θεωρούν ότι όλο αυτό το πολιτιστικό σύστημα μπορεί να μαλλιώσει και να μην είμαι η ανατολή του Δήμου τους και να είμαι ένα άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να τους πω και τώρα δημόσια, έτσι που μου δίνεται και το βήμα μέσω του ραδιοφώνου, να τους πω ότι η Ανατολή θα συνεχίσει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνώριζαν από το 2010 μέχρι και σήμερα σταθερά. Είμαι ο δικός τους ο άνθρωπος, με τον καθαρό βλέμμα, με τον καθαρό λόγο και θα είμαι πάντα δίπλα τους οτιδήποτε με χρειαστούν. Μάλιστα, αυτά βεβαίως θα τους τα πείτε και εσείς αύριο στην κεντρική σας πολιτική προεκλογική ομιλία στο Πέτρινο της Πηλαίας στις 8 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Όπου εκεί θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε και με τους υποστηρικτές σας, με τους ψηφοφόρους σας, αλλά και με τον κόσμο της Β' Θεσσαλονίκης. Θα χαρώ πολύ να έρθει όλος ο κόσμος. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο της Πηλαίας, 8 η ώρα, όπως πολύ καλά αναφέρατε. Και θα είναι μια ευκαιρία για όσους δεν με έχουν γνωρίσει να μπορέσουν να έρθουν, να συζητήσουν και να δουν τι εστί Ανατολή Κωνσταντινίδου. Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν τη συζήτησή μας, κυρία Κωνσταντινίδου, μήπως θα θέλατε να αναφερθείτε σε κάτι που δεν είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας?
Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πρωτίστως είναι οι Έλληνες ψηφοφόροι να πάνε σε 7 Ιουλίου στις κάλπες, να επιλέξουν νέους ανθρώπους με καθαρό βλέμμα, καθαρό λόγο, να τους δώσουν τη δυνατότητα να είναι η φωνή τους στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε καλύτερα και το αξίζουμε νομίζω όλοι μας. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κυρία Κωνσταντινίδου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Ράδιο Έναντι. Ανατολή Κωνσταντινίδου, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Καλή επιτυχία λοιπόν στις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ και εσείς να έχετε καλή δύναμη εδώ και όλος ο κόσμος σε 7 Ιουλίου στις κάλπες. Να είστε καλά.